Τι κάνετε κύριε, πώς είστε? Μια χαρά είμαι. Ανανεωμένο σε βλέπω, ξεκούραστο, ανανεωμένο, τι φρέσκο. Πήγες, πήρες τον αέρα σου, πήγες πεύκα. Πήγα. Ωραία. Εκεί στα πεύκα. Θυμάσαι και το χωριό. Δεν ξεχνιέται, φίλε, ξεχνιέται. Έχουν περάσει και τις αγωνίες μας το καλοκαίρι με τις φωτιές. Ναι, ναι. Δεν ξεχνιέται. Να σε ρωτήσω, εκεί τι κάνετε εσείς, το βάζετε στο φούρνο ή το ψήνετε στη σούβλα? Εμείς. Σε περίπου η περιοχή. Φούρνο, σόμπα. Φούρνο, ξυλοσόμπα. Ναι. Τι καιρό έκανε πάνω? Καλοκαίρι. Καλοκαίρι, ε. Έβρεχε σε πολύ μεγάλο. Έβρεξε λίγο. Θες να συζητάμε για τον καιρό? Ναι, πάντα. Αντί να, και να αφήσουμε τα μάτσα απ' έξω. Όλο το δύο. Λοιπόν. Πέρασε καλά, εντάξει. Πάντα περνάω καλά. Μα, όταν ανεβαίνω πάνω. Ναι. Δηλαδή. Συναντιόμαστε, η οικογένεια. Φίλοι, οικογένεια. Βλέπω το σόι μου. Αυτά είναι, εντάξει. Είναι εμεί, βγαίνει και από την καθημερινότητά σου. Ωραίο, ωραίο πράγμα. Και αν πετύχει το. Εσύ τι έκανες? Κι εγώ, φίλε, μην ανησυχεί. Δεν βλέπει. Κι εγώ έτρωγα. Μιλάμε χωρίς αύριο. Χωρίς αύριο. Λοιπόν. Κυρίως θέμα της ημέρας. Κυρίως θέμα που... της ημέρας, ο καιρός. Ο καιρός, ναι. Θες να μην συζητήσουμε τον καιρό? Αποφεύγεις με κάποιο τρόπο να μιλήσουμε για τη μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού? Καθόλου. Λοιπόν. Αφού με πήρες από το πρωί τηλέφωνο και ήσουν έτοιμος. Διαβασμένος, ωραίος. Πώς να το πω έτσι, με επιχειρήματα. Για το... Διαβασμένος, το μάτς είδα. Για το μάτς, ναι. Εδώ, το με προσοχή όμως. Με προσοχή το είδες το μάτς. Τι εννοείς? Ρε παιδί μου, το παρακολουθούσες, ναι, στενά, όχι, ναι. Είμαι με χαβαλέ, σπίτι, παρέα και χαβαλεδιάζουμε. Λοιπόν, εγώ βλέποντας το από την τηλεόραση το παιχνίδι, μου δημιουργήθηκε εντύπωση ότι ακόμα και για το πιο αισιόδοξο ας πούμε φίλο του Ολυμπιακού, η χθεσινή βραδιά ήταν πολύ περισσότερο άνετη από ό,τι περίμεναν. Ναι, γιατί παρόλο που είχε την μπάλα η Αστον Βίλα, δεν μπόρεσε να κάνει ούτε μισή φάση. Το έκανε το παιχνίδι εντυπωσιακά εύκολο, αν κρίνουμε και τα δύο μάτς. Το τρομερό δεν είναι ότι μόνο πέρασε ο Ολυμπιακός, είναι ότι πέρασε εύκολα από μια τέτοια ομάδα. Με δύο νίκες. Και με δύο νίκες. Και συνεχώς απαντώντας, λέω εγώ, σε ό,τι προσπαθούσε να κάνει η Αστον Βίλα. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Στο πρώτο παιχνίδι, βλέπουμε τον Ολυμπιακό να είναι λίγο πιο πιεστικός, πιο ψηλά τις γραμμές του, να πιέζει πιο ψηλά, να κλέβει μπάλες, να χτυπάει, να κάνει, δηλαδή να διεκδικεί πολύ έντονα πράγματα μέσα στο γήπεδο. Στο δεύτερο παιχνίδι, τον είδαμε τον Ολυμπιακό, σου λέει: Θες να έχεις την μπάλα στα πόδια σου, κυρία Μέρη. Μάλιστα, έχεις δουλέψει πολύ ωραία στο να βγάζεις την μπάλα από την περιοχή. Άρα λοιπόν η πίεσή μου μπορεί να μην φέρει αποτελέσματα. Μάλιστα, κάτσε να μαζέψεις λίγο τις γραμμές μου και έλα μετά εσύ να βρεις τρόπο να δημιουργήσεις ρήγματα. Εγώ δεν είδα διαφορά. Όχι. Όχι. Ο Ολυμπιακός κατάφερε και έπαιξε αμυντικά κάνοντας επιθετική άμυνα. Ναι. Δηλαδή πρέσαρε ψηλά. Όχι στην περιοχή του αντιπάλου, δεν χρειαζόταν κιόλας. Mm-hmm. Έβαλε και ένα γκολ. Έτσι. Αλλά πρέσαρε πάνω στα δύο τρίτα. Και είχε πολύ κοντά τις γραμμές του, όντως. Ήταν σεμινάριο αυτό ομάδας. Και δεν έφαγε ούτε μία μπαλιά στην πλάτη. Ναι, πώς μπορεί να πει πώς εξηγείται αυτό το πράγμα? Δηλαδή, ήταν πάρα πολύ συγκεντρωμένη. Όχι εικόνα στο μάτς. Γιατί εικόνα σε ένα μάτς είσαι και ακόμα και σε δύο παιχνίδια μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, να παίξουν πολύ συντελεστές ρόλο. Εδώ η συζήτηση που γίνεται είναι η εξής. Έχουμε, ρε παιδί μου, όλοι στο μυαλό μας ότι το σωστό, το ποδοσφαιρικά σωστό είναι μια ομάδα να ξεκινάει τον προπονητή της, να φτιάχνει την ομάδα, ξέρω εγώ, να έχει μια πορεία μέσα στον χρόνο, να γίνεται αξιολόγηση των ποδοσφαιριστών, η εξέλιξή του μέσα στο σύστημα που επιλέγει ο προπονητής και στη φιλοσοφία του προπονητή. Εδώ έχουμε ένα προπονητή ο οποίος σε τρεις μήνες μέσα έχει καταφέρει και έχει παρουσιάσει μια ομάδα που πραγματικά σου δημιουργεί την εντύπωση ότι τι θα γινόταν αν ήταν από την αρχή τη σεζόν αυτός ο προπονητής, που όμως είναι λες και λειτουργεί υπό τις οδηγίες του αρκετά χρόνια ή τέλος πάντων μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό πώς γίνεται, πώς είναι εφικτό να γίνει? Το πρώτο που πέτυχε αυτός ο προπονητής είναι να εμπνεύσει και να τον πιστέψουν οι παίκτες του. Οι παίκτες. Αυτό είναι το πρώτο. Mm-hmm. Πρώτα σε πιστεύουν και μετά σε ακολουθούν. Ναι. Να ακολουθούν τις οδηγίες. Για να σε ακολουθήσουν πρέπει να σε πιστέψουν. Και άρα τον εμπιστεύονται οι ποδοσφαιριστές. Ναι. Αυτό το κατάφερε και το κέρδισε πάρα πολύ νωρίς. Mm-hmm. Και οι παίκτες ακούν. Από την ώρα που ακούν. Είναι εντυπωσιακό, δεν είναι κανόνας αυτό που βλέπουμε. Είναι εντυπωσιακό πως τα κατάφερε και ακούω κάποιους φίλους μου Ολυμπιακούς που λένε ναι, πήραμε και παίχτες και τα λοιπά. Ναι, okay, πήραμε παίχτες. Και εγώ το λέω αυτό. Ωραία, και εσύ το λες αυτό. Εγώ θα σου πω όμως για παίχτες που υπήρχαν πριν και πώς ήταν πριν και πώς είναι μαζί. Να τα βάλουμε κάτω. Ναι, ας τους πούμε λοιπόν. Να τα βάλουμε κάτω. Τζολάκης υπήρχε στο ρόστερ. Υπήρχε, δεν έπαιζε ποτέ, σωστά. Αχα. Λοιπόν, ή τέλος πάντων έπαιζε Ισπανίος. Λοιπόν, ο Ιμπόρα
Υπήρχε στο ρόστερ. Υπήρχε, τον οποίο τον είχαμε ξεχάσει. Κομβική παρουσία του. Πάρα πολύ καλός. Από την ώρα που τον εμπιστεύτηκε βασικό σε παιχνίδι, πήρε τη θέση του, την κέρδισε τη θέση του και μετά αυτό το τρίο στα χαφ που λέγαμε ότι δεν σπάει, παράδειγμα. Ξεκίνησε η όρτα, είσαι. Μπράβο. Το άλλαξε. Φυσικά το άλλαξε όταν ο άλλος του δείξε ότι του κάνει τη δουλειά και ήταν και πολύ καλός. Ήταν πολύ καλός. Ήταν πάντα σωστή η τοποθέτησή του. Ήταν υπήρχε... πολύ ωραίος ο τρόπος με τον οποίο βγάζει την μπάλα από την άμυνα στην επίθεση. Γενικώς και, άλλο πράγμα. Και έκοβε και ηρεμία είχε. Υπήρχε στο ρόστερ. Έτσι δεν ήταν κάποιος που δεν υπήρχε στο ρόστερ. Υπήρχε στο ρόστερ. Φορτούνης. Υπήρχε στο ρόστερ. 80-90% δημιουργικά τον βλέπουμε με τη Λίμπαρ να είναι και να κλείνει χώρους και να τρέχει στην άμυνα και να είναι δημιουργικός. Τον ίδιο παίχτη τον μεταμόρφωσε σε κάτι καλύτερο να κάνει και τη δουλειά του και να μην χάσει και το ταλέντο του. Ποντένσε. Και τη δημιουργία του, έτσι. Ποντένσε. Υπήρχε στο ρόστερ. Άλλος Ποντένσε με Καρβαγιάλ. Σκιά του εαυτού του. Ναι, έκανε λίγα παιχνίδια καλά. Τίποτα δεν έκανε με τον Καρβαγιάλ. Όχι, όχι. Είχε ξεκινήσει καλά τη σεζόν, ρε παιδί. Ναι, ναι, ναι. Όχι, λέω με τον τελευταίο προπονητή, με τον Καρβαγιάλ. Δεν είχε κάνει τίποτα. Και ξαφνικά βλέπουμε ένα Ποντένσε ο οποίος είναι. Τι να σου πω τώρα. Είναι ο παίχτης που αγόρασε ο Ολυμπιακός τότε, είχε πάρει ο Ολυμπιακός από τη Sporting. Όλοι αυτοί λοιπόν που εμπιστεύονται τον προπονητή ταυτόχρονα έχουν αλλάξει και νοοτροπία επειδή εμπιστεύονται τον προπονητή. Δηλαδή βλέπεις τον Ολυμπιακό να παίζει με την Aston Villa και να πατάει στο γήπεδο και να συμπεριφέρεται ως εισάξιος αντίπαλος. Και δικαίως τελικά. Η νοοτροπία είναι πολύ μεγάλο και σημαντικό. Επίσης, όμως, χωρίς να, πώς να το πω, να αναιρεί το ένα το άλλο, εγώ λέω ότι καλή η πίστη στον προπονητή, καλό το ψήσιμο του προπονητή, αλλά και ο Κάρμο και ο Τσικίνιο είναι δύο προσθήκες στο ρόστερ και όρτα. Αλλά κυρίως ο Τσικίνιο και ο Κάρμο, με την παρουσία τους μέχρι στιγμής σε αυτά τα παιχνίδια, είναι δύο προσθήκες που έλειπαν τον Ολυμπιακό. Είναι άλλο πράγμα να προσπαθείς να πετύχεις αυτό που κάνεις με τον Καμαρά σε αυτή την κατάσταση ψυχολογική, γιατί τον Καμαρά τον έχουμε δει να κάνει και τρομερές σεζόν με τον Ολυμπιακό, έτσι. Αλλά σε αυτή την κατάσταση ψυχολογική που ήταν φέτος δεν μπορούσε να το κάνει προφανώς. Και είναι άλλο να κάνεις ό,τι προσπαθείς να κάνεις με ένα στόπερ το οποίο είναι αυτού του επίπεδου και καλύπτει πάρα πολλά προβλήματα τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν ψηλά στην άμυνα. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Και μπορούμε να πούμε και για την απόδοση των παικτών και το ότι έχει ένα συντερφόρο ο οποίος είναι αμήλικτος, έτσι, και σκοράρει συνεχώς. Αλλά ό,τι και να λέμε για τους παίκτες που αγαπώ πολύ πάνω απ' όλους, αυτή η επιτυχία είναι περισσότερο του προπονητή. Ναι, γιατί είναι και μεγάλο το κοντράστ. Είναι μεγάλη η διαφορά της ομάδας που παρέλαβε με τη Λίμπαρ και της ομάδας που παρουσιάζω με τη Λίμπαρ. Και κακά τα ψέματα τώρα, μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος, καταρχάς εσύ το έχεις διακρίνει από νωρίς. Δηλαδή σε θυμάμαι σε εκπομπές στην Νόβα να λες από νωρίς ότι. Που δεν το κάνεις. Δηλαδή δεν είσαι από τους άνθρωπους που ενθουσιάζονται με τα πρώτα δείγματα γραφής. Θες να δεις λίγο σε βάθος χρόνου. Ναι. Αλλά προφανώς κάτι σου κάνει, γιατί κάτι είδες. Ότι είναι ένας προπονητής που άμα μείνει στον Ολυμπιακό θα κάνει δουλειά, θα αφήσει έργο. Είναι, πώς να το πω, τριπλή, τετραπλή δουλειά του. Είναι η διεκδίκηση του πρωταθλήματος, το σουλούπαμα της ομάδας, η διαχείριση δύο διαφορετικών ρόστερ, το κυνήγι του ευρωπαϊκού ονείρου, το οποίο τελικά οδήγησε τον Ολυμπιακό σε πρώτο ημιτελικό στην ιστορία του και τελικό στην ιστορία του, πρώτο τελικό. Όπως επίσης είναι και η αξιολόγηση του ρόστερ και η δουλειά που γίνεται, η οργάνωση της ομάδας εν ώψη της νέας σεζόν. Είναι όλα αυτά μαζί. Είναι όλα αυτά μαζί. Τι να πω. Ότι έχεις άδικο. Όχι. Απλά ξέρεις καμιά φορά, ρε παιδί μου, λέμε πόσο σημαντικός. Έσπασε τον κανόνα. Ναι. Του θέλω παραπάνω χρόνο. Προφανώς και έσπασε τον κανόνα αυτό. Εγώ λέω ότι είναι όμως και εδώ διτή η ανάγνωση. Δηλαδή, από τη μία μεριά έρχεται ο Βάιος και σου λέει σκίσε το μανιουάλ. Δηλαδή. Όχι, όχι. Ναι, όχι. Αυτός είναι η εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα. Από την άλλη μεριά, όχι, ούτε καν εξαίρεση τι λέω ότι δεν είναι. Λέω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αποδεικνύει πόσο διαφορετικά παρουσιάζεται μια ομάδα όταν έχει ένα σωστό προπονητή που ξέρει τι θέλει με στο γήπεδο και πώς να το πάρει από τους παίχτες του, πόσο διαφορετικά λειτουργεί με τα ίδια υλικά. Το έχουμε δει πολλές φορές αυτό να συμβαίνει. Στην ΑΕΚ πριν έρθει ο Αλμέιδα. Ναι, δεν είχε ακριβώς τα διαλυκά όμως. Σχεδόν πάνω από τους μισούς η ομάδα που πήρε το πρωτάθλημα υπήρχε και τον προηγούμενο χρόνο. Ναι, έτσι, είναι. Διαφορετικοί οι παίκτες με τον προπονητή. Ναι. Η απόδοσή τους εννοώ διαφορετική. Οι παίκτες ίδιοι. Ναι. Και επίσης υπάρχουν και αυτά που. Μιλάμε για ένα προπονητή που δεν έχει ξαναβγεί από την Ισπανία. Είναι η πρώτη φορά που βγαίνει από την Ισπανία. Μιλάμε για ένα προπονητή που είχε μια πεντάδα εκλεκτή. Με προπονητές που σε δύο συνεχόμενες χρονιές με διαφορετικές ομάδες πήγαν σε ευρωπαϊκό τελικό.
το έκανε με τη Σεβίλη, το έκανε με τον Ολυμπιακό. Κάτι έχουν εκεί από πού είναι, Βάσκος. Βάσκος. Κάτι έχει εκεί η περιοχή και βγάζει καλούς προπονητές. Νομίζω έχει βγάλει αρκετούς. Είναι φωνικός ο συνδυασμός Βάσκος προπονητής με Βορειοαφρικανό σεντερφόρ. Γιατί, ναι, Βαλβέρδε Λαραμπή, πώς το λένε, με τη Λίμπαρα Ελκαμπή. Τι έχει πάθει ο Ελκαμπή, μπορεί να μου πει. Σαν φυστή και τα κολλάει. Δεν έχει πάθει, πάντα έτσι. Τουκ, τάκ, τουκ. Άμα είναι εκεί, το βάζει. Ναι, είναι πάρα πολύ. Πολλές φορές τον Ελκαμπή να είναι τέτα τέτ και να. Δεν σου μοιάζει το μεταξύ το πλασέ και ο τρόπος που πήγε να το πιάσει το δεύτερο γκολ. Την απόκριση του Μαρτίνεθ με τη Γαλλία. Με τη Γαλλία, ναι. Ακριβώς. Ακριβώς τη διαφάση πήγε. Αλλά εντάξει, δεν μπορεί να το πιάνει συνέχεια αυτό. Αλλά είναι ακριβώς η διάφαση. Λίγο πιο έξω βέβαια ο Μαρτίνεθ στο μάτι. Ναι, αλλά το ίδιο έπεσε. Άνοιξε πάλι η χέρια. Ναι, με τον ίδιο τρόπο. Με τον ίδιο τρόπο. Λοιπόν. Ναι, προφανώς και είναι. Θεωρείται στην Ισπανία, λέω με τη Λίμπαρ, ένας φίλος μου το στέλνει εδώ το μήνυμα, ένας από τους πιο αδικημένους προπονητές στην Ισπανία. Κοιτάξτε, στην Ισπανία μπορεί να συμβεί, είναι πάρα πολλοί προπονητές κορυφαίου επίπεδου. Αποδεικνύεται ότι όντως πρέπει να έχει αδικηθεί για να το μάθουμε μετά από 30 χρόνια. Ναι, γιατί θα μπορούσε να είναι 50 τώρα. Ναι, το με τη Λίμπαρ το μάθαμε πέρσι με τη Σεβίλη. Σωστά. Δεν είχαμε. Ήταν η καριέρα του σε μικρότερες ομάδες. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, break, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε. Εγώ την καταλαβαίνω, όχι την κρίνια, την απογοήτευση, ξέρω εγώ, ότι τη σκοτούρα που βγάζουν κάποιοι μη φίλοι του Ολυμπιακού, τέλος πάντων. Που λένε ότι ρε παιδιά, είδατε τη Βίλα να παίζει μπαλάρα, ξέρω εγώ. Είδατε η City, ότι ήρθε η City εδώ, λέει. Ναι, τη Βίλα την έχουμε δει να παίζει μπαλάρα ένα χρόνο τώρα. Το ναι. Ζήτημα, αυτό είναι που συζητάμε. Το πόσο Ολυμπιακός κατάφερε να την απονευρώσει και να τη βγάλει τελείως από την. Βόλεψή της. Τώρα τι θα κάτσουμε να ασχοληθούμε ότι τελικά η Βίλα ήταν πολύ χάλια και τυχαία πέρασε ο Ολυμπιακός, είναι δυνατόν. Μα δεν πρέπει να πούμε και ότι δεν πρέπει να το σκεφτούμε και πώς ο Ολυμπιακός μεταφέρει να την κάνει να παίξει έτσι. Ακριβώς. Αυτό είναι το ζήτημα. Ακριβώς. Αυτό είναι το ζήτημα. 100% αυτό είναι το ζήτημα. Να έχει την μπάλα σου 70% στα πόδια, 65% που δεν ξέρω πόσο τελείωσε και να μην μπορεί να κάνει καθαρή φάση. Τίποτα. Μία φάση έχει με τον Μπέιλι ένα σούτ εκτός περιοχής. Καθαρή φάση καμία δεν έχει. Και, ναι, και μία με τον Watkins κεφαλιά στο φινάλε που ήταν όμως το παιχνίδι στο 2-0. Δεν έχει φάσεις. Δεν έχει φάσεις η Βίλα. Έτσι. Και ναι, την έχω δει τη Βίλα στην Premier League αρκετές φορές. Ακριβώς. Δεν έχω δει πολλά τέτοια μάτσα. Και επίσης είναι ένα συγκλονιστικό. Και για να περάσουμε, συγγνώμη, πρέπει να γίνει και αυτό. Έτσι. Και να παίξουμε πολύ καλά. Και να μην παίξουμε. Ναι. Ή να κάνουμε τον άλλο να μην παίξει. Έτσι πρέπει να γίνει. Βέβαια, 100%. Πάντως, είδαμε 180 λεπτά μπάλας. Και κυρίως στα δεύτερα 90, εδώ δηλαδή στο Καραϊσκάκης. Εγώ δεν θυμάμαι, ας πούμε, σε κάποιο σημείο του παιχνιδιού να πω: πω, κοίτα τώρα τι. Βγάζει ποιότητα στον Βίλα μέσα στο γήπεδο και πιέζει. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός είναι αγχωμένος, διώχνουν όπου. Τίποτα. Βάιε, γυρνούσαν την μπάλα πίσω, τη γυρνούσαν στον Μαρτίνεθ, προσπαθούσαν να τραβήξουν τον Ολυμπιακό έξω να βρουν ένα κενό. Μια-δυο φορές σπάσανε το pressing και πήγαν να βγουν στο πλάι. Πάλι αντέδρασε σωστά ο Ολυμπιακός. Μια-δυο φορές το κάνανε αυτό. Με τον αρχηγό τους που είναι πάρα πολύ καλός παίχτης. Ο Μαγκίν. Ο Μαγκίν. Ο Μαγκίν, ναι. Πέρασε η μπάλα, δηλαδή. Μείνανε οι μισοί στο μισογήπεδο. Αυτό έγινε δύο φορές σε όλο το μάτς και πάλι δεν μπορούσαν να κάνουν αντεπίθεση. Ναι. Ούτε με μεγάλη μπαλιά στο πλάι. Ναι. Και έχουν την μπάλα και πιάνουν. Δύο-τρεις φορές με τον Γκάς. Στο ξεκίνημα βγήκανε με τον Γκάς από δεξιά. Αλλά ήταν γρήγορο transition το αμυντικό του Ολυμπιακού. Πάρα πολύ καλή. Ήταν και πολύ κοντά οι γραμμές. Ναι. Ναι. Ήταν εκπληκτική η ωριμότητα του και η αυτοσυγκέντρωση του Ολυμπιακού και δεν τυχαία υπόκριση. Είδαμε 180 λεπτά. Είδαμε 180 λεπτά και το σκορ έγραψε 6-2. Δηλαδή, ό,τι και να λέμε τώρα, παιδιά, μην συζητάμε. Και επίσης αυτό που λέω με τη Λίμπαρ, ότι δηλαδή. Το λέει με τη σεμνότητα που το διακρίνει. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει γενικά. Δεν θέλει να έχει πολύ. Δεν να κάνει δηλώσεις. Όχι, είχε πει στο μεσοδιάστημα των αγώνων. Ναι. Σε συζήτηση για τον Έμερι και το καθεξής. Λέει προφανώς και ξέρω τι κάνει ο Έμερι. Έχουν πει 20 φορές αντίπαλοι. Δηλαδή, σου βγάζει και μια αίσθηση ότι. Διάχω και εγώ τον τρόπο το να αντιμετωπίσω. Και αυτός προφανώς με ξέρει. Αλλά και εγώ τον ξέρω γιατί έχουμε παίξει και 20 φορές αντίπαλοι στην Ισπανία. Άρα τα ξέρω τα τρίκ που μπορεί να μου εμφανίσει. Και αλήθεια είναι ότι στην τακτική και κάτι άλλο, μάχη. Ναι, και κάτι άλλο. Ποιοι είχαν νεύρα. Οι Άγγλοι. Οι Άγγλοι. Ναι. Εκεί καταλαβαίνεις και λίγο σε ποιους πάει το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός ήταν συγκεντρωμένος, δεν είχε νεύρα. Ναι. 100% το παιχνίδι. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο μπορεί να κοιτάσει ομάδες που έχουν νεύρα. Πάει να πει ότι κάτι δεν τους το πάει καλά. Ναι. Που έχουμε μπλέξει πάλι.
ή τι μας έχει πει αυτός που είμαστε στον πάγκο, τέλος πάντων, ή τι μας έχει μπλέξει κόμπο άλλος. Όχι, όχι, ναι, όχι, λέω τώρα, εντάξει, τέλος πάντων. Ναι. Αλλά εκνευρίζεσαι γιατί δεν σου πάει το μάτς. Ναι, ναι. Είναι χαρακτηριστικό. Είχαν πολλή γκρινιά, πολύ. Και έτυχε και ένας διαιτητής ο οποίος ήταν εντάξει. Γερμανός τώρα, ελίτ. Δεν πάει να λέτε. Μα το Καρεσκάκι χθες ήταν σε μια άγρια κατάσταση. Σε ολοάγρια ήταν κατάσταση. Δηλαδή ήταν, δεν έδινε εύκολα φάουλ. Ναι, είχε φωνή, είχε ένταση. Το Καρεσκάκι 90 λεπτά. Λοιπόν, δεν ίδρωνε τα αυτή του. Δεν πάει να φωνάζει εγώ ότι αυτό έκανε έτσι αυτή να ακούσει λίγο περισσότερο. Λοιπόν, ναι, καμία σχέση. Ήταν διαιτητάρα. Και να σου πω κάτι. Και όταν έχει αυτή την παρουσία ο διαιτητής, τι να του πεις τώρα, να πάει διαμαρτυρηθείς. Σε διώχνει με τον τρόπο του. Τι άλλο να πούμε για το μάτς. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, είπαμε. Να πούμε. Συγχαρητήρια, φαντάζομαι από το πρωί θα έχει. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, όχι μόνο συγχαρητήρια. Οι άλλες ομάδες είπανε. Όλες όχι. Α, ναι. Όλες όχι. Σοβαρά. Ναι, όχι, δεν πάνε. Δεν στείλανε, ξέρω εγώ, τελεγραφήματα, ανακοινώσεις, δεν κάνουν. Θα δω στο Μαρθιανό. Γιώργο. Παρακαλώ. Έχουν στείλει συγχαρητήρια οι άλλες ομάδες στον Ολυμπιακό για την πρόκρισή του. Ναι, αυτά να γράφουμε. Όχι. Ε? Έλα, ρε, δεν γίνεται. Είναι υπό επεξεργασία ακόμα. Σοβαρά. Εδώ γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα για το γήπεδο, Σιντεμή. Πολύ μεγάλη κουβέντα και το έχουμε κάνει. Θα το κάνουμε πρόβλημα και αυτό. Το αν θα γίνει το μάτς στη Φιλαδέλφεια, αν πρέπει να γίνει στη Φιλαδέλφεια, αν όχι. Δηλαδή, καταφέρουμε και αυτό. Τη συμμετοχή μια ελληνική ομάδα σε ένα τελικό κυπέλλο να το κάνουμε πρόβλημα. Και εσύ τώρα ψάχνει να βρει ποιο έστειλε συγχαρητήρια επιστολές. Όχι, δεν ψάχνω να βρω. Όχι. Το θεωρεί πρόβλημα το να γίνει το μάτς στη Φιλαδέλφεια. Εγώ. Ναι. Εγώ για μένα λες. Ναι, εσύ να ρωτάω. Όχι, βέβαια. Ε, σε καμία περίπτωση. Δεν βλέπει, δεν διακρίνει ότι μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα. Μπορεί, αλλά. Ναι, εννοείται. Εννοείται. Δεν συμφωνώ με αυτό. Λοιπόν, αλλά εντάξει, μη συζητάμε τώρα πράγματα τα οποία εντάξει, ας πηγαίνουμε και σιγά σιγά. Κοίταξε εδώ μπορεί πέρα, να φτιάξουμε. Δεν θυμάμαι πόσα χρόνια το λέω αυτό, το ότι κάποια στιγμή πρέπει να βάλουμε στόχο για να γίνουμε ακόμα μεγαλύτεροι στο εξωτερικό, ότι πρέπει διοργανώσεις όπως το Conference League, που είναι κάτι το οποίο μπορεί να τα κουμπίσουμε. Προσιτό. Έτσι, πρέπει να βάλουμε ένα στόχο να φτάσουμε σε ένα τελικό. Mm-hmm. Και το λέω χρόνια τώρα. Να το. Και τώρα έρχεται. Να το. Ναι. Να το. Εδώ όμως. Έτσι ξεκινάει. Και θα ξαναδούμε μια ομάδα σε ημιτελικά ή σε τελικά ή κάποιος να το πάρει. Ναι, η δική μας προσέγγιση είναι μια προσπάθεια αποδόμησης της επιτυχίας του άλλου. Ναι. Και παλιότερα έχει γίνει, το θυμάσαι. Μίλκο Κάπ το λέγανε. Το Conference League. Παράγοντες ομάδων, όχι εγώ και εσύ. Κοίταξε. Δες ποιες ομάδες παίζουν. Mm. Φτάνει από μόνο του δηλαδή. Προφανώς. Όλες οι ομάδες είναι σχεδόν όλες περισσότερες καλύτερες από εμάς. Ναι, εντάξει. Μεγαλύτερα budget. Σίγουρα έχει ένα πιο προσιτό μονοπάτι προς την επιτυχία. Ναι, γιατί στο δεν είναι Champions League. Ακριβώς. Ούτε η Europa League. Και την Europa League τώρα είναι πιο Champions League. Ναι. Έτσι. Αλλά δεν είναι μια διοργάνωση που, ρε παιδί μου, πώς να το πω, είναι ακόμα μια διοργάνωση που μπορούμε να την πούμε στα μέτρα μας. Όχι. Θέλει υπερβάσεις για να περάσεις. Και ο Ολυμπιακός έκανε μια τεράστια υπέρβαση στα παιχνίδια με την Αστον Βίλα και με τη Φενέρ. Ο τρόπος που πέρασε, με τα πέναλτι στο τέλος. Όλα αυτά, παιδιά, είναι τεράστιες επιτυχίες.